Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλή χρονιά σε όλους από το Γουσου Πού. Ένατη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο της Development League. 6-4, 14, 13 και 87 η πεντάδα των Χάρλεμς, ενώ για τους γηπεδούχους 7, 14, 10, 9 και 8. Καλαμιώτης, Ασάς, Δημητριάδης, Πατέλης και Γιώργος Στασινόπουλος. Η αρχική πεντάδα των Basket Mania, εξατουλάνε μεριά. Σπυράτο στην πρώτη επίθεση, αστοχή με το 6, rebound του Τρουμπή με το 14, Μιλωνάς τον Σκαρμέα και ο πέμπτος των Χάρλεμς είναι ο Μαρνέζος. Σπυράτος για 3, ανοίγει το σκορ με το 6, ασίστ του Κώστα του Σκαρμέα με το 4. Σκαρμέας, Μαρνέζος, Μιλωνάς, Κουτρουμπής και ο Γιώργος ο Σπυράτος. Η αρχική πεντάδα των Χάρλεμς, στον πάγκο είναι ο Κρητικός με τον Ρουσιώτη. Παρτέλης με το 9 στο ταμπλό, η προσπαθειά του rebound του Μιλωνά με το 87. Κατά την άλλη μεριά, οι Basket Mania ξέρουν να κατεβαίνουν με δεκάδα. Στον πάγκο είναι ο Τσικαλουδάκης, ο Μπαγιακούλα, ο Πισκουλιάν, υπάρχει φάουλ του Στασινόπουλου, ο Σαραντόπουλος και ο Στενάκης. Οι Basket Maniacs βρίσκονται στο 1-7 ρεκόρ. Έρχονται από ήττα 59-71 την Dota Press. Σε ξαναβολής παιχνίδι ιτήθηκαν. Κουτρουμπής κάνει λάθος με το 14, κλείβει ο Στασινόπουλος με το 8. Οι Harlems έχουν μια νίκη παραπάνω στο 2-6 και εκείνοι ιτήθηκαν από την Dota την περασμένη αγωνιστική με 56-66. Καλαμιώτης ωραία βρίσκει τον Στασινόπουλο, Γιώργος κερδίζει φάουλ και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές με το 8. Αν βάλει έστω μία assist για τον Βασίλη Καλαμιώτη με το 7. Οι Χάρλεμς περιμένουν ίσως να έρθει και ο Στάθης ο Προφητής έξω από τη βολή του Στασινόπουλου. Χατζη Μιχαήλ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έρθει. Μέσα στη δεύτερη. Πρώτος πόντος των Basket Mania, 1-3. Basket Mania ξέρουν αν παίξουν έξυπνα και πιέσουν τους Χάρλεμς. Θα έχουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως έχουν ένα αριθμητικό πλεονέκτημα στους δύο πάγκους. Μιλωνάς μπροστά στον Σασά, αστοχή με το 87, rebound του Δημήτρη του Πατέλη με το 9. Δημητριάδης, πέρα να τη ζητάω Καλαμιώτης, οι Χάρλεμς έχουν γυρίσει και οι 5 στην άμυνα. Σε οργανωμένη επίθεση θα πάνε οι μανιακοί. Πατέλης, Καλαμιώτης περνά στον Στασινόπουλο, Γιώργος αστοχή με το 8, rebound του Σίφη του Μανέζου με το 13. 2 λεπτά έχουμε συμπληρώσει στο Χριστό του Περιστερίου. Και οι δύο ομάδες ψάχνουν βαθμολογική ανάσα. Ο Δημητριάδης πιέζει, μπαλά βρίσκει στα πόδια του όμως. Έτσι 9-14 δευτερόλεπτα για τους Χάρλεμς. Παρνέζος. Παρνέζος από το high post με το 13. Στο key rebound από τον Στασινόπουλο με το 8. Παρέμεινε το 1-3 χωρίς καλά θέτος παιδιάς μέχρι στιγμής. Η Basket Mania στο Καλαμιώτης κερδίζει φάουλ χαμηλά τον Μιλωνά. Ο Ρουσιώτης σήμερα άργησε να έρθει, είναι άρρωστος. Ξεκίνησε το ζεσταμά του. Δεμπούτο με τη φανέλα των Χάρλεμς θα κάνει ο Κρητικός. Καλαμιώτης στο low post απέναντι, ο Πατέλης κάνει το λάθος με το 9. Ήταν καλή η πάσα του Καλαμιώτη. Ο Τρουμπής δήλωσε πριν το τζάμπολ πιστό στην διοίκηση. Λάθος του Σπυράτου με το 6. Γενικά και οι δύο ομάδες έτσι όπως κυλάει ο πρώτος γύρος θα δώσουν μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Δημητριάδης για 2 με το 10, στοχή του μπάν του Σκαρμέα με το 4. Μπανέζος τον Σκαρμέα που τον ζητά, σηκώνεται για 3, αστοχή με το 14, rebound του Σκαρμέα με το 4, μέσα από το ζωγραφιστό, δεν βάζει το πρώτο του καλάθι, rebound του Πατέλη με το 9. Στασινόπουλος
γρήγορες επιστροφές στην άμυνα και για αυτή την φορά για τους Χάρλεμς. Καλανιώτης για 3 με το 7, στο σίδερο ψηλότερα από όλους πηδά Σκαρμέας με το 4 και παίρνει το αμυντικό rebound. Σπυράτος αποθέτει τον Πατέλη, Σπυράτος τον Κουτρουμπή, Κουτρουμπής εύκολο καλάθι με το 14, κάνει το 1-5. Μετά τον Σπυράτο και ο Κουτρουμπής δίνει λύση στην επίθεση των Αμερικάνων. Κουτρουμπής θα κλέψει με το 14, Λάστος θα συνόπλουν με το 8. Λιονά ζήτησε την μπάλα στον πιασμό, Μαρνέζος δεν ρίσκαρε τέτοια πάσα. Το αφάουλο 1-2. Πρέπει να προσέξουν πολύ οι Χάρλεμς με τα φάουλ. Ο Σπυράτος φτάνει τους 5 πόντους με το 6 και κάνει το 1-7. Στασινόπουλος χωρίς καλάθι εντός παιδιάς παραμένουν οι Basket Maniacs. Καλανιώτης, υπάρχει φάουλ του Σπυράτου, τρίτο μαδικό για τους Χάρλεμς. Πατέλης από 6.75, αστοχή με το 9, επιθετικό rebound του Καλαμιώτη με το 7, νέα ευκαιρία για τους Basket Maniacs. Καλαμιώτη σηκώνεται για 2, αστοχή με το 7, rebound του Σκαρμέα με το 4. Ίσως θα έπρεπε να παίξουν μέσα στη ρακέτα οι Basket Maniacs, μιλονάς για 2 με το 87, στόχισε rebound του Καλαμιώτη με το 7. Πλην του Σκαρμέα, οι άλλοι 4 δεν είναι κανένας, ούτε καν τεσάρι, ούτε ο Κουτρουμπής, ούτε ο Μαρνέζος. Παίζουν ουσιαστικά με έναν ψηλό τώρα οι Χάρλεμς. Τριάδης για 2 με το 10 στο χείρι, rebound από τον ίδιο. Ζητάω Στασινόπουλος, Δημητριάδης επιλέγει τον Πατέλη, Πατέλη στα την baseline, φάουλ του Μαρνέζου, 2 βολές για τον Πατέλη με το 9. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη, μία στις 4 έχουν οι Basket Maniacs. Επιθετικό rebound όμως από τον Θήμο Δημητριάδη με το 10. Καλαμιώτης στα 6 δευτερόλεπτα από το high post με το 7. Στο high rebound του Μαρνέζου με το 13. Νομίζω δεν θα αργήσουν να πάρουν ένα time out οι Basket Maniacs. Ειδικά αν σκοράουν τώρα οι Χάρλεμς. Σπυράτος, κορυφή της ρακέτας, νέο καλάθι του Γιώργου του Σπυράτου με το 6. 1-9, φτάνει τους 7 πόντους ο Σπυράτος και ένα καλάθι μέσα από τη ρακέτα έχει βάλει ο Θανάσης ο Κουτρουμπής. 1-9, 4-25 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο Γουσουπού. Καλαμιώτης, υπάρχει φάουλ του Μαρνέζου, δεύτερο για εκείνον, βολές για τον Καλαμιώτη με το 7. Ήρθε και ο Στάθης ο προφήτης για τους Χάρλεμς, Στενάκης με το 15, αντικαθιστά τον Σασά με το 14. Το ρεπορτάζ λέει πως ο Νίκος έχει φάει και έχει πιει πολύ στις γιορτές. Εκείνος λέει ότι έχει πιει, δεν έχει φάει, οι συμπαίκτες του το λένε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά βγήκε ο Μαρνέζος με το 13 και μπαίνει ο Ιάσουνας ο Κλητικός με το 3. Καλαμιά τους βάζει την πρώτη βολή. Η δεύτερη rebound του Κλητικού με το 3. 2 στις 6 βολές έχουν οι Basket Maniacs χωρίς καλά θέντας παιδιάς. Κάνε λάθος όμως εδώ ο Σπυράτος. Όχι, βρήκε κάποιος από τους Basket Maniacs. Έχουν ακόμη μπόλικο χρόνο στη διάθεσή τους οι Χάρλεμς. Στην επαναφορά ο Σπυράτος για τον Κουτρουμπή, Κλητικός. Να, σε 7 δευτερόλεπτα, παρά λίγο να χάσει και έχασε με το 87, έκλειψε ο Σταχυλόπουλος με το 8 και έξυπνα πέταξε την μπάλα πάνω στον Μιλωνά, δίνοντας έτσι την κατοχή στους Basket Maniacs. Στερνάκης, τον Καλαμιώτη μέσα από τον ζωγραφιστό, αστοχή με το 7. Το αμυντικό rebound από τον Σπυράτο με το 6 έφυγε τον Καλαμιώτη, γρήγορα στον Κλητικό.
σπιτικός την baseline, παρά λίγο το λάθος έβγαλε ο Στενάκης. 15 δευτερόλεπτα ακόμη για τους Harlems. Σπυράτος, πρόσωπο του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Μιλωνάς από την baseline, το block του Καλαμιώτη με το 7. Στη συνέχεια έβγαλε ο Μιλωνάς με η ρέφερη που ήταν κοντά στην φάση. Συνόπουλος, λάθος του Γιώργου με το 8, έκλεψε ο Σκαρμέας με το 4. Χάρλεμς δεν βιάζονται. 3 λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθεί το 10 λεπτό. Ανώτερη παρέα του Νίκου του Ρουσιώτη, με όπλο την πολύ καλή αμυντική της λειτουργία. Σπυράτο στα 2 δευτερόλεπτα για 2 η προσπάθειά του. Ακόμη ένα καλάθι τον Γιώργο Σπυράτο με το 6-2-11. Φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων οι Harlems και την διαφορά στους 9. Πατέλης τον Καλαμιώτη. Έχουν 3 πάνω του. Καλαμιώτης στην αδύναμη μεριά για τον Πατέλη. Ο Πατέλης επιλέγει να πάει σε drive με το 9. Στοχή, rebound από τον Σπυράτο με το 6. Κεφάλι του Στασιλόπουλου. Δεύτερο ομαδικό των Basket Maniacs. Ο Σιώτης με το 19 στη θέση του Μιλωνά με το 87. Time out τελικά οι Basket Maniacs. 11-15, 7-0 και 29 με αλλαγές η πεντάδα των Basket Maniacs. Από την άλλη μεριά 19-6-3-14 και 4 η πεντάδα των Harlems. Φάουλ του Παγιεκούλα, φάουλ του Σέρα. Παγιεκούλα, Πισκουλιάν, Σαραντόπουλος, Στενάκης και ο Καλαμιώτης. Η πεντάδα των Basket Maniacs. Από την άλλη μεριά και τους Harlems. Κουτρουμπής Καρμέας, κριτικός, Σπυράτος και ο μεγάλος ο αρχηγός, ο Ρουσιώτης που θα πάρει την μπάλα. Σκαρμέας τον Σπυράτο. Σπυράτος ωραία πάσα, Ρουσιώτης δεν βάζει το καλάθι με το 19, rebound Γιάννη του Πισκουλιάν με το 0. Στον βάθος βλέπετε τον προφήτη να ξεκινάει το ζέσταμά του. 3 αλλαγές έκαναν στο, μετά το time out του Basket Maniacs. Σκουλιάν στην πρώτη προσπάθειά του, βάζει το καλάθι με το 0 και κάνει καλό μάτς με τους αναλώσιμους στην νίκη των Basket Maniacs. Αυτό ήταν το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τους Μανιακούς. Μπάλα στα πόδια του Καλαμιώτη. Υπενθυμίζω τα φάουλ. 5 έχουν κάνει οι Harlems, 3 οι Basket Maniacs. Σπυράτος στον Σκαρμέα, ο ψηλός θα βάλει το πρώτο του καλάθι με το 4, στον Σπυράτου με το 6. 4-13 ξανά στο σύν 9 οι Harlems. Ο Φάνης ο Τσικαλουδάκης θα περάσει και εκείνος με τη σειρά του στο παιχνίδι. Ο μοναδικός που δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής για τους Μανιακούς. Στενάκης, ωραία πάσα, ο Σαραντόπουλος αστοχή όμως με το 11. Rebound του Σκαρμέα. Ακόμη ένα rebound από τον Κώστα Σκαρμέα με το 4. Ένα φάουλ έχουν να δώσουν οι Basket Maniacs. Το φωνάζουν και στην άμυνα. Συλλογή στα μακαρίσματα. Σπυράτος τον Σκαρμέα. Σκαρμέας τον κριτικό ήθελε. Κουτρουμπή στη λήξη για 3. Αστοχή με το 14. Rebound του Βαγιεκούλα με το 29. Πηρεμεί το παιχνίδι από μία επίθεση ακόμη. Βολές τελικά έχουμε για τον Παγιεκούλα λόγω ομαδικών με το 29. Τσικολουδάκης με το 21 στη θέση του Καλαμιώτη με το 7. Άλλαξαν ουσιαστικά όλη την πεντάδα τους οι Basket Maniacs. Η αρχική πεντάδα είναι στον Παγκό. Παγιεκούλα χάνει το βολή, οδηγίες από τον Στασινόπουλο. Βλέπετε και στο βάθος, τώρα επιστρέφουν να πάρουν τις θέσεις τους οι παίχτες έξω. Και η δεύτερη rebound του Σκαρμέα με το 4, τέταρτο ομαδικό των Basket Maniacs. Δεν έχουμε βολές. Τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου είναι για τους Harlems. Πάντα,
9 δέκατα θα το μείνουν για τους Basket Maniacs, μήπως και... Σπυράτος ζωγανίζει τον χρόνο. Πέντες κλέβους Καρμέα. Σπυράτος τον Ρουσιώτη. Ρουσιώτης για 2. Αστοχή με το 19, rebound του Στενάκη με το 15. 2-1 πίσω από το κέντρο, είναι άστοχος με το 15. Ο Ανδρέας ο Στενάκης μπροστά από το κέντρο βασικά πήρε το σουτ. 4-13 σκορ πρώτης περίοδου, μπροστά οι Χάρλεμς. Ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο για τους Basket Maniacs. Ίδια η πεντάδα τους με τους Χάρλεμς. Ίδια και για εκείνους, όπως έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο, ξεκινούν και το δεύτερο οι Χάρλεμς με τους Basket Maniacs. Σαραντόπουλος αστοχή για 2 με το 11. Rebound του Τσικαλουδάκη με το 21. Τσικαλουδάκης του Σκουλιάνη, Σαραντόπουλος, Μπαγιακούλα και ο Στενάκης η πεντάδα των Basket Maniacs. Μπαγιακούλα για 3 βάζει το πρώτο τρίποντο. Τον Basket Maniacs με το 29. Assist του Ανδρέα του Σαραντόπουλου με το 11. 7-13. Μπαγιακούλα λοιπόν είναι αυτός που ανοίγει το σκορ του δεύτερου δεκαλέπτου. Σπυράτος κριτικός Σκαρμέας Βουσκώτης και κουτρουβής η πεντάδα των Χάρλεμς. Πάγκο είναι ο Μαρνέζος, ο Μουνάς και ο Προφήτης. Σπυράτος. Σπυράτος με το 6 μπροστά σε 3 αντιπάλους, θα κατάφερε και φτάνει τους 9 πόντους από τους 15 των Χάρλεμς. Δημητριάδης θα περάσει στο παιχνίδι. Σκουλιάν. Ένα καλάθι έχει βάλει εκείνος, δίνει στον Μπαγιακούλα που έβαλε πριν το τρίποντο. Τσικαλουδάκης για 2 με το 21, βρίσκει στόχο. Ασίστ και πάλι από τον Σαραντόπουλο με το 11. 2 στα 2 έχουν στις επιθέσεις τους οι Basket Maniacs. Σπυράτος. Μπαγιακούλα τον μαρκάρει. Πάντα Σπυράτος προσποιείται με το 6 και αυτό μέσα από τον Γιώργο Σπυράτο. 11 πλέον η πόντη του. Πρώτος παίκτης που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Στενάκης. Βρέας γυρνά πλάτη στο καλάθι από το low post και κερδίζει φάουλ. Ακόμη 2 βολές για τους Basket Maniacs με το 15. Αλλαγή Δημητριάδης με το 10 στη θέση του Σαραντόπουλου με το 11. Δεύτερο φαουλ του Σπυράτου. Έχουν χάσει 4 βολές, 5 πλέον οι Basket Maniacs. Έξι. Και η δεύτερη rebound του Σκαρμέα με το 4. 2 στις 6 βολές έχουν μέχρι στιγμής οι Μανιακοί. Στην άλλη μεριά δεν έχουν εκτελέσει βολές οι Χάρλεμς. Το τουμπί στο drive μέχρι μέσα στο κύμα το 14 rebound. Από κανέναν έβγαλε ο Σπυράτος. Καλαγή, Καλαμιώτης με το 7 στη θέση του Πισκουλιάν με το 0. Και ο Στενάκης περνά στη θέση 3. Playmaker ο Παγιεκούλα, 2 Δημητριάδες, 3 Στενάκης. 4 νομίζω ο Καλαμιώτης και 5 ο Τσικαλουδάκης. Τσικαλουδάκης έκανε λάθος με το 21, έκλεψε ο κριτικός με το 3. Σπυράτος, ωραία πάσα κουτρουμπής. Κλείστηκε, λέγει ξανά τον Γιώργο. Σκαρμέας. Κλείστηκε τον κουτρουμπή. Κουτρουμπής έξω στον κριτικό. Ο κριτικός δεν εκτελεί. Σταματά για 2 με ταμπλό. Αστοχή με το 3. Rebound από τον Μπαγιακούλα με το 29. Στο βιασμό η Basket Maniacs. Δημητριάδης. Με ρίσκο η πάσα του λάθος με το 10. Έκλεψε ο Σκαρμέας με το 4. Θα έπρεπε να δώσει στον Μπαγιακούλα πιο σίγουρα. Ο Δήμος. Ρουσιώτης, Σκαρμέας από το low post, αστοχή με το 4, rebound Καλαμιώτη με το 7. Καλαμιώτης, αν δεν κάνω λάθος, έχει βάλει έναν πόντο μέχρι στιγμής. Έναν, πρέπει να έχει μία στις δύο βολές. Μητριάδης. Μητριάδης έκανε μια βόλτα με την μπάλα στα χέρια, αστοχή για 2 στη συνέχεια με το 10, rebound του κριτικού με το 3. Κουτρουμπής,
Ένας μένα με τον Καλαμιώτη, με ανάποδο lay-up θα βάλει το καλάθι ο Θανάσης, δεύτερο προσωπικό καλάθι για εκείνο με τον 14 και κάπως έτσι οι Χάρλεμς χτίζουν διψήφια διαφορά. Ενώ διανύουμε το τέταρτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου, Μπαγιεκούλα, κομική ενέργεια, στοχή με το 29, πρώτο καλάθι του Καλαμιώτη με το 7, αφού πρώτα πήρε το επιθετικό rebound. Ο Σασάς έχει ζητήσει εδώ και ώρα αλλαγή, δεν έχει γίνει όμως κάποια διακοπή για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Καρμέας τον Ρουσιώτη, Ρουσιώτης για 3, αστοχή με το 19, rebound του Στενάκη με το 15, εύκολο καλάθι και τον Καλαμιώτη με το 7 στον διασμό, ασίστ του Στενάκη με το 15, δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Καλαμιώτη, τον πρώτο σκόρε τον Basket Maniacs, που μειώνουν στους 6, Ρουσιώτης έδωσε στον Σπυράτο, Μπαγκεκούλα πιέζει στο όριο του φάουλ. Σπυράτο στον Κουτρουμπία, μαρκάριστος για 3 με το 14, το βάλε ασίστ του Σπυράτου με το 6. Κουτρουμπής παίρνει τη σκυτάλη στην επίθεση από τον Σπυράτο, έφτασε τους 7 πόντους. Το τρυποντάκι που σημείωσε πριν από λίγο. Στους 22 έφτασαν οι Χάρλεμς. Καλαμιώτης για ποιον λάθος με το 7, Κλέβιος Καρμέας με το 4. Μπαίνουμε όπου να είναι στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Κουτρουμπής, μπάλα εκτός από τον Δημητριάδη. Λοιπόν για τους Χάρλεμς, έξω Καρμέας με το 4, μέσα ο Προφήτης με το 69, ενώ στη θέση του Σπυράτου με το 6 περνά ο Μαρνέζος με το 13. Την άλλη μεριά το 9 και το 14, Πατέλης και Σασάς πήραν τις θέσεις των Τσικαλουδάκη και Μπαγιεκούλα. Το 21 και το 29 έκατσαν στον πάγκο. Ο Φίτης, τον κριτικό. Κάνουμε τώρα χωρίς τον Σπυράτο πώς θα παίξουν οι Χάρλεμς. Σιώτης, 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Προφήτης, τον Μαρνέζο, ξανά Προφήτης, στη λήξη για 3 αστοχή με το 69, δεν μετράει το καλάθι του κριτικού. Και λήξει ο χρόνος. Από ένα φάουλ έχουν κάνει δύο ομάδες στην δεύτερη περίοδο. Στην αρχή προηγούνται οι Χάρλεμς. Καλαμιώτης, Καλαμιώτης τον πιέζει, Καλαμιώτης γυρνά. Δύο βολές, 17 φάουλ του Προφήτη. Να δούμε αν ο Καλαμιώτης θα βάλει και τις δύο. Χάνει την πρώτη, 2 στις 9. Αν είχαν βάλει όλες τις βολές, τώρα θα ήταν στο καλάθι διαφορά. Στο καλάθι ήταν διαφορά, μέσα η δεύτερη. 3 στις 10 έχουν. Τα χαμένες βολές για τους Basket Maniacs. Θετικός δίνει οδηγίες. Πάντα κριτικός, δίνει στον Λουσιώτη, σκέφτεται, 5 δευτερόλεπτα, ο κριτικός πρέπει να πάρει και την προσπάθεια και θα βάλει και τον καλάθι με το 3. Ιάσονας κριτικός και ξανά παίρνουν οι Χάρλεμς την ψήφια διαφορά ποντών. 14-24, 4 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ένα διαγωνιστική για τον τρίτο όμιλο της Development League. Καλαμιώτης μέχρι μέσα με το 7, δεν τα κατάφερε. Rebound από τον Κουτρουμπή με το 14. Μπής προστατεύει την μπάλα, περνά τον Καλαμιώτη. Πιέζουν οι Basket Maniacs, Μαρνέζος, ξανά Κουτρουμπής, βήματα με το 14. Time out, 3,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. 8-9, βασικά 7, 8, 9, 10 και 14 η αρχική πεντάδα των Basket Maniacs αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Στην άλλη μεριά 19, 13, 87, 69 και 3 για τους Χάρλεμς. Πατέλης στον Στασινόπουλο. Γιώργος, η τάπα του Προφήτη με το 69 πάνω στον Στασινόπουλο. Πιλωνάς, 3 εναντίον Καλαμιώτη. Πιλωνάς, δεν τα κατάφερε στο ταμπλό η προσπάθειά του με το 87. Rebound του Μαρνέζου με το 13. 3-0. 5 ακόμη για το πρώτο ημίχρονο, στο συν 10 η Χάρλεμς, 6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Λουσιώτης, 2 δευτερόλεπτα, 1, κριτικό στη λήξη, αστοχή για 3, με το 3, rebound του Δημητριάδη με το 10.
Δεν μπόρεσε ο Κλητικός να διευρύνει το προβάδισμα για την ομάδα του Ρουσιώτη. Δημητριάδης για 2 με το 10, βάζει καλάθι. Πρώτο για εκείνον, ασίστ του Στασινόπουλου με το 8. Μπάσκετ Μάνιαξο συνήθως δεν ξεκινούν καλά το παιχνίδι. Νομίζω βάσει στατιστικών πρέπει να είναι το 3ο δεκάλεπτο το καλύτερό τους. Προφήτης σηκώνεται για 3, αστοχή με το 69, ριμπάουντ του Καλαμιώτη με το 7. Καλαμιώτη στον Δημητριάδη που δεν κοιτούσε, πήρε όμως την μπάλα στα χέρια του. Δημητριάδης κλείστηκε έξω στον Πατέλη. Καλαμιώτης, πρώτη προσπάθειά του από την περιφέρεια, είναι άστοχος με το 7 ριμπάουντ. Του Δημήτρη του Πατέλη, όχι δεν μπόρεσε, ριμπάουντ τελικά του Ρουσιώτη. Κανένα δεν πήρε ριμπάουντ, έβγαλε ο Δημητριάδης. Και ότι σε παραφέρει για τον προφήτη, που είναι μόνος του. Λιονάς. Συνόπουλος πήγε να κλέψει, έκανε φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους Basket Maniacs, αλλά τόσα έχουν και οι Harlems. Ακριβώς 2 λεπτά για το ημίχρονο. Τρίτο φάουλ του Στασινόπουλου, ίσως θα έπρεπε να κάνει τον πάγκο για το φινάλι του ημίχρονου. Παρνέζος, το κριτικό, προφήτης στη γωνία απέναντι ο Ρουσιώτης, 2 δευτερόλεπτα, Ρουσιώτης στη λήξη, δεν μετράει την προσπάθειά του, έληξε ο χρόνος της επίθεσης των Harlems. Τέλης για 3 με το 9, να το πρώτο τριποντάκι και για εκείνον ασίστ του Στασινόπουλου με το 8 και από το μείον 10 μειώνουν στους 5 Basket Maniacs. Παρνέζος την baseline, ελευθερώνει στον κριτικό, κριτικός στην δίπλα του στον Ρουσιώτη, Ρουσιώτης για 3 δεν απαντάει με το 19, rebound του Πατέλη με το 9, στον βιασμό ξανά η Basket Maniacs, Πατέλη βήματα με 9. Σπυράτος με το 6 θα περάσει στην θέση του Ρουσιώτη με το 19. Ό,τι φαίνεται οι Harlems θα κλείσουν τον προημίχρονο έχοντας το τιμόνι στα χέρια τους. Σπυρικός μείνει στον Μιλωνά. Ένας για 2, αστοχή με το 87, ο Καλαμιώτης δεν μπήκε. 2 επιθέσεις ακόμη θα έχουν οι Μανιακοί, μία οι Harlems. Και από 2 ομαδικά να δώσουν και οι 2 ομάδες. Καλαμιώτης. Καλαμιώτης στον Πατέλη. Πατέλη σβήματα με το 9. Στενάκης με το 15 στην θέση του Πατέλη. Το 9. Παιχνίδι 2 κατοχών ακόμη. Κυρικός στον προφήτη. Προφήτης βρίσκεται τον Σπυράτο. Έχουν χρόνο ακόμη μπλε. Σπυράτος λάθος, πάσαμε το 6. Κλέβει ο Στενάκης με το 15. Δεν πρέπει να βιαστεί τώρα. Στασινόπουλος θα οργανώσει. Καλανιώτης κοιτάει τον χρόνο. Συνόπουλος, Καλανιώτης απέναντι για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης, οι Harlems δεν κάνουν φάουλ. Και ο Δημητριάδης βάζει τον καλάθι με το 10-21-24. 6 δευτερόλεπτα για τους Harlems. Πρέπει να πάνε σε φάουλ οι Basket Maniacs. Το πρώτο το κάνει ο Καλανιώτης. 2,8. Σκαρμέας με το 4 στην θέση του Μαρνέζου με το 13. 2,8 για τους Harlems. Μόνο στα Στασινόπουλος δεν πρέπει να κάνει φάουλ, έχει 3. Σπυράτο στη λήξη για 2 με το 6 με ταμπλό. Αστόχησε, πήρε πάντως την προσπάθεια, πρόλαβε. Σκορ πρώτη μηχρόνου, Basket Maniacs 21, Harlems 24, χάρη στο 7-0 σερί που έτρεξαν στο τέλος οι τυπικά γηπεδούχοι. Εδώ είμαστε πάλι, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, 24-21 μπροστά οι φιλοξενούμενοι, οι Harlems. Πεντάδα τους 6-4, 69, 14 και 3 για τους Basket Maniacs. Με την προσπάθεια τους Καρμέα με το
14, δεν τα κατάφερε. Μπάνου Καραγιώτη με τα 7. 7-14, 29, 10 και 15. Με τους μπασκετμάνιας, Δημητριάδης Ασάς, Καλαμιώτης Μπαγκικούλα και ο Στενάκης, Σατράλη Μαριά, Σπυράδος Κουτρουμπής, Καρμένας Προφήτης και ο Κρητικός Ασάς. Ο Καλαμιώτης μάλλον για τον Στενάκη. Στενάκης μέχρι μέσα, στοχή με το 15. Ο Καλαμιώτης γραπώνει την μπάλα, παίρνει το rebound με το 7 και βάζει και το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου. 23-24, εξανεμίστηκε το συν 10 που είχαν χτίσει στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου. Οι Χάρλεμς έχουν κολλήσει εδώ και ώρα στην επίθεση. Τρέχουν 9-0 σερί. Οι Μανιακοί. Σκαρμέας με το 4 ίσως πίτσε και φάουλ. Πρώτο καλάθι και για τους Χάρλεμς. Τον Κώστα Σκαρμέα. Κύλησε ήδη το πρώτο λεπτό της επανάληψης. Ένατη αγωνιστική υπενθυμίζω για τον τρίτο όμιλο της Development League. Στενάκης Καλαμιώτης για 3 με το 7 στο σίδερο, rebound ο Ευθυνκορνιά, ο Προφήτης πήρε το rebound με το 69, έκανε λάθος, έκρυψε ο Μπαγιακούλα με το 29, αστοχή στη συνέχεια ο Σέρα, rebound του Σκαρμέα με το 4. Σπυράτος, ωραία πάσα, εύκολο καλάθι για τον Προφήτη με το 69, assist του Σπυράτου με το 6, 23-28. Σίγουρα η τρίτη ασίστ του Σπυράτου, μπορεί και τέταρτη. Λαμιώτης απέναντι στον Δημητριάδη. Παγιακούλα είχε ένα τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο, αστοχή τώρα με το 29. Ο Δημητριάδης προλαβαίνει, παίρνει το rebound με το 10. 3 δευτερόλεπτα, Στενάκη στη λήξη για 3 με το 15. Στο σίδερο rebound του Κρητικού με το 3, έκλεψε όμως ο Δημητριάδης με το 10. Βασικά πήρε το rebound. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για τους Basket Maniacs. Καλανιώτης για 2 με το 7, κακός σουτ με ταμπλό που επιχείρησε. Rebound του Στενάκη με το 15, ούτε εκείνος ευστοχή. Ο Καλανιώτης έρχεται, μαζεύει το rebound με το 7 και βρίσκει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι για δεύτερη φορά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. 25-28. Καλανιώτης έχει βάλει 4 πόντους για τους Basket Maniacs. Από την άλλη μεριά Προφήτης και Σκαρμέας από ένα δίποντο. Έρχεται και ο Σπυράτος να βάλει και εκείνος διποντάκι. Το 6-25-30. Χάρλεμς παρά τις απουσίες που έχουν θα πηγαίνουν πολύ καλά στο παιχνίδι. Δεν έχουν χάσει στιγμή το προβάδισμα. Δημητριάδης από τα 6 μέτρα με το 10 στο χι rebound του Ιανού. Τι έχουμε? Φάουλ του Στενάκη την ιορεφέρει. Καλουδάκης με το 21, αντικαθιστά τον Σασά με το 14. Σπυράτος κατεβάζει. Καλαμιώτης έχει βγει πολύ μπροστά για να τον πιέσει. Σπυράτος, τον Προφήτη, ξανά Σπυράτος. Αμαρκάριστος για 3 με το 6 αστοχή. Rebound του Κουτρουμπή με το 14. Κουτρουμπής πιέζεται, η μπάλα εκτός από τον Καλανιώτη. 10 δευτερόλεπτα για τους Αμερικάνους. Κουτρουμπής επαναφέρει για τον Σκαρμέα. Σκαρμέας πάει βοήθεια από τον Καλανιώτη. Σκαρμέας κλείστηκε λάθος με το 4, κλέβει ο Στενάκης με το 15. Στενάκης στον βιασμό. Ωραία, αποφεύγει τον Προφήτη, δεν βάζει το καλάθι με το 15. Ριμπάουντ του Στάθη Προφήτη με το 69. Μόνος του ο Σκαρμέας με το 4 έχει εύκολη δουλειά για να κάνει το 25-32. Και μείνει από την επίθεση τη προηγούμενη φάση ο Σκαρμέας στην αντίβαλη ρακέτα. Μόνος του ο Προφήτη τον βρήκε. Στο συν 7 έτσι η ομάδα του Νίκου του Ρουσιώτη. Καλαμιώτης ελευθερώνει στον Στενάκη. Καλαμιώτης στον Τσικαλουδάκη, 6 δευτερόλεπτα. Στενάκης στον Καλαμιώτη, τελειώνει η επίθεση. Καλαμιώτης για 2 με το 7, στο χι rebound του Κρητικού με το 3. Σπυράτος, νέα πάσα του Τρουμπής. Κοινάνε οι Μάνιακς στην άμυνα. Δύο αλλαγές ετοιμάζουν οι γηπεδούχοι. Κρητικός στον Κουτρουμπή. Σπυράτος, Παγιακούλα τον πιέζει, Σπυράτος τον Σκαρμέα, ο Προφήτης πρέπει να πάρει το σουτ, το κάνει, δεν βάζει τρίποντο με το 69, rebound του Δημητριάδη με το 10. Συμπληρώνουμε το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου.
πάντα σε θέση οδηγού η Χαρλεμς. Στενάκης βρήκε στο low post τον Καλαμιώτη. Καλαμιώτης με το 7, λάθος. Όχι, έβγαλε ο προφήτης. Όχι, λάθος τελικά από τον Καλαμιώτη με το 7. Η μπάλα είναι για Χαρλεμς. Το 0 και το 11 μέσα. Το, βασικά το... Ναι, το 0 και το 11. Έξω το 15 και το 10. Στενάκης και Δημητριάδης έδωσαν τις θέσεις τους στους Πισκουλιάν και Σαραντόπουλο. Σπυράτος βρήκε τον κριτικό Κουτρουμπής για 3 με το 14 στο σίδερο, rebound Καλαμιώτη με το 7. Ένα φάουλ έχουν κάνει οι Basket Maniacs του Στενάκη, κανένα η Harlem City. Τάπα του προφήτη με το 69 πάνω στον Σαραντόπουλο. Λένε με αναφέρει για τον Καλαμιώτη από τη γωνία. Για 3 με το 7. Στόχησε rebound του κριτικού με το 3. Καλαμιώτης πιέζει. Κλέβει με το 7. Λάθος του Σπυράτου με το 6. Πίεσε ο Kill Bill. Δίνει ολοκένουργια επίθεση στους Basket Maniacs. Σαραντόπουλος, Σκαλουδάκης γυρνά. 21 airball rebound. Καλαμιώτη με το 7. 27-32. 6 πόντι των Basket Maniacs. 6 και πόντι του Καλαμιώτη στο 3ο δεκάλεπτο. Τραβάει το κουμπί στην επίθεση για τους μανιακούς. Κριτικός. Υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Τσικαλουδάκη. Κουμπί σε επαναφέρει για τον προφήτη. Κριτικός για 2 με το 3 στο χι rebound. Καλαμιώτη με το 7. 4 λεπτά για να ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο στο Γούσου Πού. Basket Maniacs ψάχνουν το 2ο δεύτερο αγώνα. Χάρλεμ στο 3ο. Βήματα του Πισκουλιάν με το 0. Ιλιονάς με το 87 στην θέση του Κουτρουμπή με το 14. Ενώ Στασινόπουλος και Πατέλης στο 8 και το 9 παίρνουν τις θέσεις των Μπαγκεκούλα με το 29 και Τσικαλουδάκη με το 21. Καλανιώτη συνεχίζει την αρχή του δεύτερου μηχρόνου. Σπυράτος στο Μιλωνά από τα 6.75, είναι εύστοχος με το 87 assist από ποιον άλλον, από τον Γιώργο Σπυράτο με το 6. 27-35 ξαναξεφεύγουν οι Χάρλεμς. Δεν έχουν κάνει φάουλ στο 3ο δεκάλεπτο οι μπλε, πρέπει να το εκμεταλλευτούν, να δώσουν τα φάουλ που πρέπει σε σωστά χρονικά σημεία. Η τάπα δεύτερο μπλοκ του προφήτη το 69. Πατέλης, Πισκουλιάν, προσπίση, Πισκουλιάν περνά την μπάλα πίσω από την πλάτη, δεν πρόλαβε. Το μπλοκ κιόλας του Σκαρμέα με το 4. Ο Λιονάς είναι μόνος του, περιμένει. Σπυράτος. Φίτης, επιλέγει να σηκωθεί από τα 6.75, είναι άστοχος με το 69, rebound του Πατέλη με το 9. Σαραντόπουλος έχασε την ισορροπία του, αστόχησε με το 11, rebound του Μιλωνά με το 87. 11-6 το επιμέρους σκορ των Χάρλεμς. Σπυράτος 13-6. Και το νούμερο 6 βάζει ακόμα ένα καλάθι. Και οι Χάρλεμς παίρνουν ξανά διψήφια διαφορά 10 πόντων. 27-37, 21-24 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. 13-6 το επιμέρους σκορ των Χάρλεμς. Καλαμιώτης βάζει τρίποντα αυτή τη φορά με το 7, ασίστ του Στασινόπουλου με το 8. 9 συνεχόμενους πόντους ο Βασίλης ο Καλαμιώτης. Φτάνουν τους 30 πόντους στην Basket Maniacs. Κριτικός. Παίρνει το σκρίνο από τον Σκαρμέα, κριτικός στον Μιλωνά, από το ίδιο σημείο για 3 αστοχή αυτή τη φορά με το 87. Έβγαλε ο Σκαρμέα στη συνέχεια. Λουσιώτης με το 19 στη θέση του κριτικού με το 3, ενώ ο Δημητριάδης με το 10 στην θέση του Σαραντόπουλου με το 11. Από μία αλλαγή οι δύο ομάδες. Το φάουλ υπενθυμίζω, 2 για τους Basket Maniacs, κανένα για τους Χάρλεμς. Δημητριάδης χωρίς να καθυστερήσει, αστοχή για 2 με το 10. Rebound του Πατέλη με το 9 και ο Μανέζος θα περάσει λίγο στο παιχνίδι. Καλαμιώτης. Υπάρχει φάουλ του Μιλωνά. Καλό φάουλ. Ο Μαρνέζος δεν ζητάει αλλαγή, τώρα θα πάει να ζητήσει.
με το 13 στην επόμενη διακοπή. Καλανιώτης για 3 με το 7 σίδερα αυτή τη φορά, rebound του Μιλωνά με το 87. Καρμέας, το πιο παραγωγικό τους διάστημα έχουν οι Χάρλεμς. Στο 3ο δεκάλεπτο, ο Πατέλης πήγε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Ωραία μαγική ασίστ του Σκαρμέα. Γκολ φάουλ από τον προφήτη με το 69. Ασίστ του Σκαρμέα με το 4 και μία βολή με τον προφήτη. Πανέζος με το 13 στην θέση του Σκαρμέα με το 4. Στάθησε κέντρο. Έμεσο τρίποντο του προφήτη σου δώσει και εκείνος αρκετές λύσεις στο επιθετικό κομμάτι για τους Χάρλεμς. Ξανά στο συν 10. Οι φιλοξενούμενοι 30-40 δείχνει ο Φωτεινός πίνακας. Πιντριάδης, Καλανιώτης, γρήγορα πέσανε 3 πάνω του, φάουλ του προφήτη. Δεύτερο ομαδικό για τους Χάρλεμς. Καλανιώτης. Φάουλ του Μαρνέζου, ή τρίτο ή τέταρτο, τρίτο Μαρνέζου και τρίτο για τους Χάρλεμς. Βασιλόπουλος μόνος του για 3 με το 8, βάζει τρίποντο, ασίστ του Καλαμιώτη με το 7. 33-40 τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου στο Περιστέρι. Σπυράτος. Πιέζει ο Δημητριάδης χωρίς κάποιο θετικό αποτέλεσμα, θα του κάνει και φάουλ, τέταρτο ομαδικό. Τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου θα είναι για τους Basket Maniacs. Ο Σκιώτης επαναφέρει για τον Μαρνέζο. Προφήτης. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Σπυράτος, μπάλα είναι για Χάρλεμς. 5 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Σιώτης λάμψε παραφορά με το 19, έκλεψε ο Καλαμιώτης με το 7. Ένα φάουλ έχουν να δώσουν οι Χάρλεμς. Δεν δίνεται κάποιο φάουλ, ο Καλαμιώτης αστοχή με το 7, rebound από τον ίδιο. Καλά και κεφάλι στη συνέχεια. Τον Καλαμιώτη με το 7, 35-40. Τελευταία επίθεση τελικά του 10 λεπτού θα είναι για τους Χάρλεμς. Καλαμιώτης βάζει και τη βολή, 36-40. Δεν τα παρατάνε οι Basket Maniacs. Ξανά από το μείον 10 στους 4 η διαφορά. Ρουσιώτης. Ψάχνει στήριγμα. Ιλωνάς, 6 δευτερόλεπτα. Ρουσιώτης για 3 με το 19. Airball rebound, Καλαμιώτη με το 7. Ένα δευτερόλεπτο, Καλαμιώτης δεν προλαβαίνει. Τέλος. 10 λεπτού. Basket Maniacs 36, Χάρλεμς 40. 0, 7, 8, 9 και 10 πεντάδα των Basket Maniacs. 6, 19, 87, 4 και 69 για τους Χάρλεμς. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Γουσουβού. Διαφορά στους 4. Δεν έχουν πάρει στιγμή κεφάλι στο σκορ οι Basket Maniacs, ούτε έχουμε και ισοπαλία στο παιχνίδι. Δημητριάδης απέναντι στον Καλαμιώτη. Γρήγορα έπεσε πάνω το Σπυράτος. Σκουλιάν. Ξανά στον Καλαμιώτη για 3 με το 7. Αστόχησε. Rebound του προφήτη με το 69. Μισθώτης. Basket Maniacs στην επόμενη αγωνιστική παίζουν με Electro Lakers. 11 Γενάρη στο 7 στην Αυθούσα. Μισθώτης για 3 με το 19. Να το πρώτο τρίποντο του αρχικού. Ασίστ του Μιλωνά με το 87. 36-43. Ενώ οι Χάρλεμς από την άλλη μεριά παίζουν 13 Ιανουαρίου στον Κολονό με το Βιλαβέρι, η παρέα του Νίκο του Κόη. Πισκουλιάν βάζει το πρώτο καλάθι στον Basket Maniacs με το 0. Τα 6 μέτρα περίπου. 38-43. Το κυνηγητό συνεχίζεται στο
Ουσουπού, Ρουσιώτης, αστοχή αυτή τη φορά με το 19, rebound του Καλανιώτη με το 7. Δεν θυμίζω, δεύτερο ρόσφυλλο αγώνα ψάχνουν οι Basket Maniacs, λάθος του Πισκουλιάνου με το 0-6 ο Ρουσιώτης με το 19. Το τρίτο η Χάρλεμς. Υπάρχει φάουλ του Δημητριάδη, πάμε στον Σπυράτο. Σπυράτος Καρμέας, Προφήτης, Ρουσιώτης και Μιλωνάς, η πεντάδα των Χάρλεμς. Αλλαγή. Στενάκης με το 15 στη θέση του Πισκουλιάνου με το 0, ενώ ο Κουτρουμπής με το 14 αντί του Μουσιώτη με το 19. Στενάκης, Πατέλης, Στασινόπουλος, Δημητριάδης και Καλαμιώτης η πεντάδα των Basket Maniacs. Κουτρουμπής δύσκολη ενέργεια, δεν τα κατάφερε με το 14, rebound του Δημήτρη του Πατέλη με το 9. Δημητριάδης, ενά στον Καλαμιώτη. Καλαμιώτης, Στασινόπουλος, μόνος του γιατρής με το 8 αστοχή, rebound του Σπυράτου με το 6. Πάω του Καλαμιώτη, δεύτερο ομαδικό των Basket Maniacs. Τρίτο φάουλ για τον Καλαμιώτη. Το φωνάζουν και από τον Πάγκο, να προσέξει. Σπυράτος στην γωνία, ο Προφήτης για 3 αστοχή με το 69, rebound του Στενάκη με το 15. Διάδει στον φυγιασμό, ανοιχτή αντίπαλη άμυνα, δεν το εκμεταλλεύτηκε, αστόχησε με το 10, rebound του Καρμέα με το 4. Τρουμπής, σας έκανε μεταφορά μπάλας, δίνεται τελικά με το 14, σωστό το σφύριγμα. Τέλης. Κανείου με το τρίτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Καλαμιώτης με το 7 θα βάλει το καλάθι. 40-43. Ναι, μεν μπροστά συνεχώς οι Χάρλεμς. Από κοντά όμως θα ακολουθούν οι Basket Maniacs. Εύκολο καλάθι για τον Προφήτη. Όχι, το χάσα τελικά με το 69. Την πάνω του Καλαμιώτη με το 7. Στενάκης παίρνει τα βήματα με το 15. Διαφορά στον πόντο. Ασίστ του Καλαμιώτη με το 7, καλάθι του Στενάκη. 42-43 το ντέρμπι, καλά κρατεί. 12-13 το σερί των Basket Maniacs. Αναγκαστική αλλαγή. Κριτικός με το 3 στη θέση του Μιλωνά με το 87. Πρέπει να του σταυράσει στο κέντρο. Αντασπυράτος από το high post, θα στοχεί με το 6, rebound του Δημητριάδη με το 10. Και τώρα οι Maniacs έχουν την ευκαιρία να φάουν για πρώτη φορά τα ενία του παιχνιδιού. Στασινόπουλος, Καλαμιώτης θα το κάνει, δεν το κάνει, αστοχή με το 7, rebound του Σκαρμέα με το 4. Τυπικός, έχει κάνει καλή εμφάνιση απόψε στο τεμπούτο του. Τυπικός, κλείστηκε, κάνει λάθος με το 3, κλέβει ο Ανδρέας, ο Στενάκης με το 15. Ναι, ευκαιρία για τους Basket Maniacs. Πατέλης, δίνει τον Καλαμιώτη, Καλαμιώτης με το 7, ούτε τώρα έδωσε το προβάδισμα στους Μανιακούς. Την πάνω τους Καρμέα με το 4. Ο Τρουμπής. Εντάξει με τον Σπυράτο, Κουτρουμπής προσποιείται με το 14, έχει κάνει βήματα. Time out, 6 λεπτά για να μάθουμε τον νικητή. Συνέχεια στο παιχνίδι, πεντάδες για τους Basket Maniacs 7, 8, 10, 15 και 9. Για τους Harlems 6, 4, 69, 3 και 14. 42, 43 μπροστά οι Harlems. Δημητριάδης, Καλαμιώτης, Πατέλης, Στενάκης και Στασινόπουλος στην πεντάδα των Μανιακών. 3 δευτερόλεπτα στον Στενάκη δίνει ο ρέφερι. Σπυράτος, Κλυπικός, Σκαρμέας, Κουτρουμπής και ο Προφήτης η πεντάδα των Χάρλεμς. Ούτε τώρα κατάφεραν να προσπεράσουν οι Basket Maniacs. Βέβαια έχουν κολλήσει και στην επίθεση και οι Χάρλεμς. Προφήτης στην αδύναμη μεριά
Δεν έχει τελή. Φίτης, υπάρχει φάουλ. Αδιαφυλικό μάλιστα δίνεται στον Καλαμιώτη. Στον Καλαμιώτη, τέταρτο φάουλ. Δύο βολές για τον Προφήτη και επαναφορά από το κέντρο για τους Χάρλεμς. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη μία, 2-40, 2-44. Καλαμιώτης δεν κάθεται στον πάγκο, συνεχίζει. Πατέλης κλέβει με το 9, λάθος. Τον Σπυράτο με το 6. Στενάκης. Μητριάδης για 2 με το 10. Έχουμε ισοπαλία. Ασίστ του Στενάκη με το 15 που πανηγύρισε περισσότερο από το καλάθι από τον Δημητριάδη που το βάλε. 44 όλα και μπαίνουμε στο τελευταίο κρίσιμο πεντάλεπτο της αποψινής αναμέτρησης. Δημητριάδης πιέζει χωρίς φάουλ τους διαιτητές. Σπυράτο, στο Προφήτη. Κριτικός για 2 με το 3. Δεν ξαναβάζει μπροστά τους Χάρλεμς. Ριμπάουντ του Στενάκη με το 15. Τώρα νομίζω θα φανεί ποια ομάδα θέλει περισσότερο την νίκη. Βέβαια υπάρχει και η κούραση από την άλλη μεριά. Τους Χάρλεμς. Καλαμιώτης για 2 με το 7. Στοχή. Ριμπάουντ του Σκαρμέα με το 4. Εντάξει, με 8 έχουν κατέβει. Δεν είναι άσχημος αριθμός. Είναι και ο τέλειος το μπασκετάκι. 8 παίκτες. Βήματα του Προφήτη με το 9. Χάνεμς τώρα πρέπει να χτυπήσουν μέσα στη ρακέτα. Ο Καλαμιώτης έχει 4 φάουλ. Δεν θα μπορέσει, δεν θα μπορεί βασικά να παίξει καλή άμυνα. Και αν χάσουν τον Καλαμιώτη Basket Maniacs, θα είναι πλήγμα. Μεγάλο κιόλας. Πατέλης. Τον Αναστασινόπουλο. Καλαμιώτης. Δίνει στον Δημητριάδη. Δημητριάδης προστατεύει την μπάλα πέφτοντας. Καλαμιώτης για 3 με το 7. Το έβαλε μεγάλο τρίποντο από τον Βασίλη Καλαμιώτη με το 7. Ασίστ από τον πεσμένο Δημητριάδη με το 10. Για πρώτη φορά οι Basket Maniacs παίρνουν το τιμόνι στα χέρια του. 47-44, έχοντας επιστρέψει 3 φορές από το μείον 10. Σπυράτος. Σπυράτος κλείστηκε. Σκαρμέας, Κουτρουμπής για 3 με το 14. Δεν απαντά. Ριμπάουντ του Στασινόπουλου με το 8. Έχουμε θέμα με το φωτεινό πίνακα. Τώρα ξεκολλήσε. Καλαμιώτης μέσα με το 7, υπάρχει φάουλ. Τι έχει εδώ πέρα. Φάουλ Προφήτη. Πρώτο μαδικό των Χάρλεμς. Το Στενάκι έχει δώσει βολές, δεν μπορώ, δεν υπάρχουν βολές. Δεν υπάρχουν βολές. Αν έγινε στο Στενάκι είναι χαμηλά το φάουλ. Καλαμιώτης θα εκτελέσει βολές. Μέσα από την Καλαμιώτη. Σαράντα 49-44 η ψυχολογία, τώρα είναι με το μέρος των Basket Maniacs. Σπυράτος. Σπυράτος, υπάρχει φάουλ, δύο βολές με το 6. Φάουλ του Πατέλη.
30-40 ήταν το σκορ. 19-4 σε ρήτρα έχουν οι μπάσκετ μανιάκες. Έξω ο πρωτοβουλιακός Σπυράτο. Μέσα η δεύτερη, 49-45. Στενάκης. Τριάδης στο Στενάκη, βήματα έχει κάνει με το 15 και σφυρίζονται. Time out σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, 2.50 ακόμη. Στη στροφή στο Γουσουπού, 6-3-4-14 και 69 για τους Χάρλεμς. 10-8-9-7 και 29 για τους Basket Maniacs. Rebound του Καλαμιώτη με το 7, μετά την άστοχη προσπάθεια του Σπυράτου από την περιφέρεια με το 6. Καλαμιώτης, Στασινόπουλος, Βαγεκούλα, Πατέλης και Δημητριάδης, η πεντάδα των Basket Maniacs. Στασινόπουλος μέχρι μέσα, στοχή με το 8, rebound του Σκαρμέα με το 4. Σκαρμέα, Σπυράτος, Κουτρουμπής, Προφήτης και ο κριτικός, η πεντάδα των Αμερικάνων. Νομίζω την επόμενη αγωνιστική. Χάρλεμς παίζουν με Later Lakers 11 του μηνός. Η Basket Maniacs 11 του μηνός με Later Lakers στο 7. Άστοχος ο κριτικός με το 3, rebound του Καλαμιώτη με το 7. Ενώ οι Χάρλεμς θα παίξουν με το Villaverde 13 Ιανουαρίου στο πιστό του Κολονού. Δύσκολες αποστολές έχουν και οι δύο ομάδες. Κόντρα στους πρωτοπόρους και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 8-1 μαζί με την Dota Press. Δημητριάδης ξεφεύγει με το 10. Έχασε εύκολο καλάθι, rebound του Σκαρμέα με το 4. Θα μπορούσε με αυτό το καλάθι να δώσει αέρα 6 πόντων στους Basket Maniacs. Προφήτης στον κριτικό, Κουτρουμπής, φεύγει τον Μπαγεκούλα. Κουτρουμπής, υπάρχει φάουλ, δύο βολές με το 14. Στενάκης με το 15 στη θέση του Στασινόπουλου με το 8. Κρίσιμες βολές τώρα για τον Κουτρουμπή, έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 49-46. Βαγκεκούλα. Θα λίγο να χάσει. Πέρασε στον Καλαμιώτη, φάουλ του Σκαρμέα, δεύτερο ομαδικό. Ακόμη διαφορά στους 3. Καλαμιώτης για 2 με το 7 στο σίδερο. Επιθετικό rebound του Μπαγεκούλα με το 29 και φάουλ του Κουτρουμπή. Τρίτο ομαδικό για τους Χάρλεμς. 5 τα ομαδικά από την άλλη μεριά για τους Basket Maniacs. Τρίτο φάουλ του Κουτρουμπή. Στενάκης επαναφέρει για τον Μπαγεκούλα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Καλαμιώτης, ένας εναντίον όλο με το 7, στο χείρι rebound του Σκαρμέα με το 4. Κουτρουμπής. Λέει να δώσει στον Σπυράτο. Πάντα ο Σπυράτος. Κουτρουμπής για 3 με το 14, στο χείρι rebound του κριτικού με το 3. Σπυράτος για 3 και εκείνος, αστοχή με το 6 rebound. Μπαγεκούλα με το 29. Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά από το Γουσουπού. 26,9 για το τέλος. Basket Maniacs 49. Χάρλεμς 46. Δυσκουλιάν με το 0 στη θέση του Μπαγεκούλα, στη θέση του Στενάκη με το 15. Ένα διαγωνιστική, δεν κάνουν φόλοι. Χάρλεμς, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κυλάνε τα δευτερόλεπτα, τώρα το φάουλ, δύο βολές για τον Καλαμιώτη, μία βολή αν βάλει. Οι Basket Maniacs θα πάρουν το δεύτερο ροζ φιλό αγώνα στο πρωτάθλημα. Στο 1-7 ρεκόρ οι Basket Maniacs, στο 2-6 οι Χάρλεμς.
Παλανιώτης βάζει την πρώτη βολή, 50-46. Έχουν επιστρέψει τρεις φορές από το μείον 10 οι Basket Maniacs, προσπέρασαν για πρώτη φορά με 47-44 χάρη στο τρίποντο του Καλαμιώτη, ο οποίος κάνει τη δεύτερη βολή, επαναφορά από τα πλάγια. Time out ζητάνε οι Harlems. Λοιπόν, κριτικός προφήτης Σκαρμέας, Κουτρουμπής και Σπυράτος, η πεντάδα των Harlems, Πισκουλιάν, Καλαμιώτης, Δημητριάδης, Μπαγεκούλα και ο Πατέλης, η πεντάδα των Basket Maniacs. Κριτικός για 3 αστοχή με το 3 rebound και τον Σκαρμέα με το 4, έχουν σφίγμα ακόμη οι Harlems. Φάουλ, 3 βολές για τον Δημητριάδη, για τον Σπυράτο μετά το φάουλ του Δημητριάδη. Ρίσκαρε εδώ ο Δημητριάδης με αυτό το φάουλ, γιατί αν έμπαινε θα έχει την ευκαιρία ο Σπυράτος να φέρει το μάτς σε απόλυτη ισορροπία και να πάμε παράταση. Να δούμε τι θα επιλέξει τώρα ο Γιώργος ο Σπυράτος. Καταρχάς να βάλει σίγουρα τις πρώτες δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 50-47, 9,1 για το τέλος. Δύο στις δύο, 50-48. Να λοιπόν που η μία βολή δεν ήταν αρκετή για τον Καλαμιώτη για να κλειδώσει τη νίκη για τους Basket Maniacs. 3 στις 3. Τώρα θα πάνε γρήγορα σε φάουλ οι Harlems. Υπάρχει φάουλ. Κριτικού βολές για τον Πισκουλιάν με το 0. Ναι, ξέρω, στον Κολονό παίζετε, 13 του μηνός, Νίκο. Δύο βολές για τον Φισκουλιάν. Κοίτα Νίκο, έχετε το αδιαθλητικό φάουλ, δόθηκε τελικά στον κριτικό, γιατί η μπάλα δεν είχε παίξει, δεν είχε γίνει επαναφορά. Νομίζω έχετε το πάνω χέρι, αλλά ποτέ δεν πρέπει να υποτιμήσει τους Harlems. Δύο βολές για τον Πισκουλιάν, νομίζω έχει κρυθεί πλέον το παιχνίδι. Και το 0. Ο Γιάννης ο Πισκουλιάν σήμερα δεν έφερε την εξέδρα του μαζί. Είπε ότι μπορεί να έρθει στο τέλος. Δεν ήρθαν όμως. Πισκουλιάν, ψύχρεμος, 51-49. Harlems λοιπόν παίρνουν τη δεύτερη τους νίκη, οι Basket Maniacs. Έξω η δεύτερη. 51-49, 9 δευτερόλεπτα ακόμη. Την Τριάδης θα επαναφέρει για τον Καλαμιώτη. Καλαμιώτη, Σπυράτος του κάνει φάουλ, δύο βολές τώρα για τον Καλαμιώτη. Πέμπτο φάουλ του Σπυράτου αποβάλλεται. Με το 6 στη θέση που θα περάσει ο Μιλωνάς με το 87. Ενώ για τους Basket Maniacs έξω ο Πισκουλιάν με το 0, μέσα Στασινόπουλος ο Γιώργος με το 8. Δύο βολές για τον Καλαμιώτη. Δεν έχουν time out οι Harlems. Μέσα η πρώτη, 52-49. Έχουν και την πολυτέλεια να κάνουν foul μετά οι Basket Maniacs. Το λέει ο Καλαμιώτης, αν δεν την βάλει θα κάνουν φάουλ. Την βάζει και κάπως έτσι με ίδιο σκορ νομίζω, 53-48 πρέπει να κερδίσουν τους αναλώσιμους. Μιλωνάς 5 δευτερόλεπτα, Μιλωνάς τον προφήτη, προφήτης για 3 με το 69 στο χι, τέλος παιχνιδιού. Τελικό αποτέλεσμα το γούσου που Basket Maniacs 53, Harlem 49. Από εμάς καλό βράδυ σε όλους.